Γεια σας φίλοι του Easy Greek, είμαι η Έλενα και είμαι μπροστά από το Λευκό Πύργο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Πάμε! Από πού είστε? Θεσσαλονικός Βέβος. Ωραία. Τι σας αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη? Ο κόσμος της. Ο παλιός κόσμος της Θεσσαλονίκης. Που ήταν ένας κόσμος που σεβότανε, που αγαπούσε και τον αγαπούσανε. Πού είσαι? Από Καζάνη. Ωραία. Τι σας αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη? Ότι είναι πολύ όμορφη πόλη και ότι έχει πολλούς φοιτητές και έχει και την παραλία δίπλα. Από την Κύπρο. Τι σας αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη? Η ζωή εδώ πέρα. Η κίνηση, ο κόσμος. Από πού είστε? Εγώ είμαι από Αλβανία. Ωραία. Τι σας αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη περισσότερο οι άνθρωποι. Είναι όλοι ωραία και φιλοξενημένοι. Εν πάση περιπτώσει και πάρα πολλά άλλα, γιατί η Θεσσαλονίκη μας είναι μια, να μην πω πιο όμορφη, θα είναι εγωιστικό, πόλη στην Ελλάδα. Αλλά μέσα στις πιο όμορφες πόλεις είναι η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και το Νάπλιο, να το ξέρετε. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Σαν τη Θεσσαλονίκη μου φυσικά δεν βάζω τίποτα. Γεια σας. Είμαι από Αθήνα. Λίγο πιο έξω βασικά από την Αθήνα. Ωραία. Πόσο καιρό είσαι στη Θεσσαλονίκη? Μόλις ήρθα, γιατί είμαι φοιτήτρια. Ήρθα να κάνω την εγγραφή. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις? Η Θεσσαλονίκη είναι απίστευτη πόλη. Δεν συγκρίνεται με άλλες. Ας πούμε και ο κόσμος είναι πιο καλός, σε πλησιάζουν, είναι ευγενική, η θέα είναι απίστευτη. Δεν έχω εξερευνήσει ακόμη τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι μου φαίνεται τώρα που ας πούμε γυρνάω είναι υπέροχη. Έχεις βρει αγαπημένο μέρος? Το αγαπημένο, αυτό. Αυτό εδώ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να πας? Ο Λευκός Πύργος. Κοιτάξτε, το αγαπημένο μου εκεί που γεννήθηκα, η Τούμπα. Παοκτζής? Όχι, είμαι κάτω του Μπιώτης και γέννημα και του ΠΑΟΚ το γήπεδο ήταν μακριά. Του Άριος ήταν κοντά, μας παίρνανε από το χέρι, μας κάνανε αυγιανός. Μείναμε, αλλά συμπαθώ και τον ΠΑΟΚ γιατί το πατρικό μου είναι ακριβώς απέναντι από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς απέναντι από την πέμπτη θύρα είναι το πατρικό μου. Αλλά και οι ομάδες, ας πούμε, αυτά που υποστηρίζεις, είναι όπως η θρησία. Δεν την αλλάζουν τη θρησία. Είμαι χριστιανός, βαπτίστηκα, γεννήθηκα και έτσι θα φύγω. Κάτι άλλο. Το κέντρο. Γιατί? Γιατί έχει κόσμο. Αγαπημένο Κάστρα. Γιατί? Επειδή βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη από πάνω. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στη Θεσσαλονίκη? Εγώ εμένα συνέχεια στο κέντρο. Πιο αγαπημένο μέρος για μένα είναι Καλαμαριά. Καλαμαριά. Γιατί? Είναι πολύ καθαρή και έχει και τη θάλασσα κοντά. Σε ένα τουρίστα που θα ερχόταν εδώ, ναι, πού θα του προτείνατε να πάει? Να περάσει για φαΐ, για διασκέδαση, για πού? Για οτιδήποτε. Για φαΐ, η Θεσσαλονίκη μας εδώ στο κέντρο έχει τα καλύτερα εστιατόρια. Και άμα θέλει να γλεντήσει, έχει πολλά καταστήματα και πολλά, πάρα πολλά, ας πούμε, με ό,τι μουσική θέλει. Εμείς ήμασταν πιο ρομαντικοί, πηγαίναμε τότε, θυμάμαι, στη Φωλιά, την περιοχή πείτε μας. Ήταν στην Αγία Τριάδα. Αναμφισβήτητα θα τους έλεγα να πάρουν στην Αριστοτέλους, να δουν την πλατεία, στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα. Γιατί εκεί? Έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Έχει όλη την πόλη στο πιάτο και είναι πολύ γραφικό μέρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εντάξει, ο Λευκός Πύργος που έτσι κι αλλιώς νομίζω πάνε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάνε Αριστοτέλους, Λευκό Πύργο, παραλιακή, νέα παραλία. Αυτά. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς. Λευκό Πύργο, εδώ Καμάρα. Να επισκεφθούν εδώ τις εκκλησίες. Αυτά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν ερχόταν ένας τουρίστας, πού θα του έλεγες να πάει? Θα του έλεγα να πάει στα Κάστρα,
Έχει απίστευτη θέα, βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη και να ανέβει και εκεί πάνω. Στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό τον Πύργο. Ωραία, εσύ έχεις ανέβει? Όχι, αλλά θέλω πολύ να ανέβω. Αυτό θα κάνω μόλις τώρα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Αν ερχόταν ένας τουρίστας, πού θα του λέγατε να επισκεφτεί πρώτο? Στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Πρώτο στα αρχαία. Μετά θα πάει στη θάλασσα. Γιατί έτσι? Η Θεσσαλονίκη έχει ιστορία. Και πρώτα θα γνωρίσουν την ιστορία, μετά θα γνωρίσουν και τη θάλασσα και το ίδιο. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκαμε και ένα παντρεμένο ζευγάρι. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στη Θεσσαλονίκη? Είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι και τα κάστρα επάνω που είναι πολύ όμορφα και θα έχετε όλη το κέντρο της Θεσσαλονίκης που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά εδώ στο λιμάνι, η παραλία, όλοι αγαπάνε την παραλία εδώ. Προτιμάτε κάποιο ιδιαίτερα? Τα κάστρα και την παραλία, εγώ θα έλεγα δύο. Εγώ το κέντρο και την παραλία. Γιατί ο καθένας? Τα κάστρα, εκτός ότι μεγάλωσα και μου αρέσουν, είναι πολύ γραφικά, φαίνεται όλη η Θεσσαλονίκη από εκεί. Έχει μια ιστορία, βγάζει έτσι ένα ρομαντισμό. Και η παραλία φυσικά που την απολαμβάνεις, είναι η άλλη αίσθηση της παραλίας πάντα, το στοιχείο του νερού. Εσείς? Εγώ το κέντρο θα έλεγα γιατί εκεί πέρα μεγάλωσα με την έννοια ότι πέρασα την εφηβεία μου, περιγόμουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από πολύ μικρός και εδώ γεννήθηκαν και οι γονείς μου και μεγάλωσαν, οπότε τη Θεσσαλονίκη την έχω πολύ στο πετσί μου. Και φυσικά την παραλία γιατί ναι, δίνει αυτό το υγρό στοιχείο, το ότι... Νομίζω ότι κάμια φορά ότι είσαι σε νησί, ότι είσαι παραθαλάσσιο μέρος, βέβαια μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις, αλλά εντάξει. Το προσπαθήσατε ποτέ? Όχι, ποτέ. Σε έναν τουρίστα, ο οποίος άρθει πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τι θα του πείτε να πάει να κάνει πρώτο? Βόλτα στο κέντρο, ναι, όπως είπε ο Βασίλης, στη Θεσσαλονίκη, βόλτα στην παραλία. Στην Ανοπόλη που είναι γραφικά τα σοκάκια. Υπάρχει και ένα λεωφορείο που σε γυρίζει στη Θεσσαλονίκη για να δεις έτσι κάποια αξιοθέατα που μπορεί να το πάρει και αυτό και να το χρησιμοποιήσει. Και μετά είναι πολύ ωραία και προς την Κρίνη, στην Καλαμαριά. Ναι, που στην και ανατολική εκεί, πλευρά. Εκεί παλαιότερα κάνανε μπάνιο, τώρα δεν κάνουν, αλλά πάλι έχει παραλία, έχει τα καραβάκια, τη μαρίνα είναι πολύ όμορφα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.